Βρισκόμαστε στην Ζάκυνθο 1758, όπου γεννιέται το παιδί του Νικόλαου Σολομού και της Αγγλικής Νίκλης, δηλαδή ο Διονύσιος Σολομός. Το 1802 ο Σολομός μένει ορφανός από μητέρα, και το 1808 πηγαίνει στην Ιταλία για να συνεχίσει τις σπουδές του. Αφού τελείωσε το Λύκειο, το Νοέμβριο του 1815 γράφεται στη σχολή της Παβίας. Στην Ιταλία έρχεται σε επαφή με τα φιλελεύθερα ευρωπαϊκά κινήματα και βιώνει τη διάσταση κλασικισμού με ρομαντισμού. Αφού αποφύτησε και σε ηλικία 20 ετών, επιστρέφει πίσω στην Ζάκυνθο και πιάνει φιλίες με ανθρώπους των γραμμάτων. Και ένας από αυτούς ήταν ο Σπυρίδωνας Τικούπης, που αυτός τον βοήθησε με την εξάσκηση των ελληνικών του. Γιατί μέχρι τότε ό,τι ποίημα και να έγραφε, το έγραφε στην ιταλική διάλεκτο. Το 1822 όμως, λόγω της ελληνικής επανάστασης, εμπνέεται να βγάλει τη μεγαλύτερη του επιτυχία, τον ύμνο εις την ελευθερία, ο οποίος αποτελείται από 185 στίχους και 666 στροφές, που τον κάνει το μεγαλύτερο εθνικό ύμνο παγκοσμίως. Το 1828 μετακινείται μόνιμα στην Κέρκυρα, αφού πρώτα περάσει μια σειρά δικών έναντι του ετεροθαλή αδερφού του. Στην Κέρκυρα λοιπόν μελετάει γερμανική φιλοσοφία, περιτριγυρίζεται γύρω από θαυμαστές και συναντάει τον Νικόλαο Μάντζαρο, ο οποίος Μάντζαρος είχε μελοποιήσει το ποίημα του Σολομού, την Φαρμακομένη. Το 1849 του απονέμεται το μετάλλιο του τάγματος του Σωτήρος. Αλλά το 1855 αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα υγείας και μετά από 2 χρόνια, στις 9 Φεβρουαρίου του 1857 πεθαίνει. Και στις 9 Φεβρουαρίου, προς τιμή του Διονύσιου Σολομού, καθιερώνεται ως η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας.